Ομίλου και αντιστρόφως, όποιος δεν τα έχει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει. Δεδομένου ότι το 80% των περιπτώσεων δεν έχουν συμπτώματα καθόλου. Που είναι μολυσμένοι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σε αυτούς που δεν έχουν συμπτώματα. Ναι. Δεν νοσούν, δηλαδή ναι. Αποφεύγουν τον κίνδυνο απλώς. Δεν έχουν. Δεν, το περνάνε. Μια νόσος έχει τα δύο άκρα της. Το ένα είναι πολύ βαριά θάνατος, το άλλο είναι πάρα πολύ ελαφρά έως μη συμπτώματα. Όποιος δεν έχει σύμπτωμα δεν κινδυνεύει κιόλας. Να υποθέσω. Μπορεί να έχει την νόσο, μπορεί και να μην την έχει. Ναι, αλλά δεν θα κινδυνεύσει. Αν την έχει, θα κινδυνεύσει. Ενδεχομένως να είναι μεγάλη ηλικία. Α, χωρίς σύμπτωμα δηλαδή. Δεν έχει το σύμπτωμα, αλλά μπορεί να. Μπορεί να εξελιχθεί σε προσβολή του κεντρικού νευρικού, που είναι και η πιο ευτυχώς σπανιότατη, κάτω από 1%, αλλά και η πιο επικίνδυνη παρενέργεια της νόσου αυτής και κυρίως προσβάλλει μεγάλα άτομα και μεγάλες ηλικίες. Και πλέον, επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία παρά μόνο υποστήριξη. Δεν υπάρχει φάρμακο ειδικό. Καλό θα είναι πρώτον να προστρέχουμε, να ρωτάμε και κανένα γιατρό καμιά φορά και να μην κάνουμε μόνοι μας το γιατρό. Για τα συμπτώματα. Στο ακριβώς για τα συμπτώματα. Και δεύτερον, αν μπορούμε να εντείνουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δεν είναι. Πριν περάσουμε στα μέτρα ατομικής προστασίας που θα μας πείτε, δηλαδή στην περίπτωση που νοσήσουμε και έχουμε τα συμπτώματα, δεν έχουμε πολλά περιθώρια να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δεν υπάρχουν τρόποι. Όχι. Παρά μόνο υποστήριξη. Για τον πυρετό αντιπυρετικά, για την κακουχία αντιφλεμονώδη αντιπυρετικά και οτιδήποτε αντίστοιχο για τη διάρρεια κλπ. Όχι, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Και αν κάποιο, χωρίς να έχει υποκείμενο σήματα, έχει την νόσο, μπορεί ακόμα και σπίτι του να πάει. Αν δεν έχει προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται νοσηλεία, παρά μόνο αν υπάρχει λόγος ειδικός, όπως είναι η προσβολή του κεντρικού νευρικού ή μεγάλες ηλικίες, που ακόμα και ένας απλός πυρετός μπορεί να αποδιοργανώσει το άτομο. Και ποια είναι τα μέτρα που ενδείκνυνται να λάβουμε? Ατομικής προστασίας από τα κνούπια. Αυτά που λέμε στους ταξιδιώτες που πηγαίνουν στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, πώς για να μην κολλήσουν ελαιονοσία, είναι ακριβώς τα ίδια. Ρούχα με μακριά μανίκια. Να μην ποτίζουμε τις γλάστρες και αφήνουμε νερά στάσιμα τα απογεύματα και τα βράδια, γιατί τότε. Και να βλέπουμε στην περιοχή μας που υπάρχουν στάσιμα νερά. Ακριβώς, και έντομο αποθητικά. Το οποίο, όπως έχω ακούσει, υπάρχει και έλλειψη. Ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση λόγω του πανικού. Τώρα ο κόσμος τι αγοράζει? Έντομο αποθητικά. Και μάλιστα πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς έντομο αποθητικά συγκεκριμένα, τα DEET, που είναι αρκετά αποτελεσματικά. Όχι ότι υπάρχει, γιατί μερικά δεν είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να χρησιμοποιεί εντομοποθητικά. Κουνουπιές για τα μικρά παιδιά. Τέτοιου είδους σίτες, αν έχουν. Και η καμπύλη, δηλαδή πότε. Υπολογίζουμε μέχρι τέλος, υπολογίζουν οι ειδικοί μάλλον, μέχρι τέλος, μέχρι Οκτώβριο να έχει υποχωρήσει, γιατί τότε και τα κουνούπια πάβουν να αποτελούν πρόβλημα. Η κορύφωση είναι τώρα, δηλαδή μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό ή δεν? Νομίζω είμαστε εν μέσω της επιδημίας, άρα δεν μπορεί κανείς να κάνει ιδιαίτερες προβλέψεις. Αν αρχίσουμε να δούμε να ελαττώνονται τα. Το ακούσουμε, το σημαίνει ότι είμαστε στην. Προς το παρόν, πάντως, γενικά η κατάσταση στη χώρα είναι ανησυχητική. Πρέπει να είμαστε σε πανικό, ας πούμε. Όχι, δεν πρόκειται για επιδημία. Πρόκειται για αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και πρέπει απλώς να έχουμε αυξημένο δίκτυο υποψίας και για τα συμπτώματα, αλλά και για το να αποφεύγουμε την έκθεση στο φορέα του ιού, που είναι το κουνούπι. Το οποίο είναι το κοινό κουνούπι, έτσι. Δεν περιμένετε να δείτε κανένα κουνούπι τίγρη. Κάτι ιδιαίτερο, αλλά γνωστά κουνούπια, ναι. Κύριε Σουτέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε να σηκωθούμε εμείς, να πάμε μέχρι τον Πειραιά για να συναντήσουμε πάλι τον Γιώργο.